καλωσορίσατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Αν είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι και μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μία ευχή, νομίζω αρκετοί από εμάς θα λέγαμε τις μαγικές λεξούλες και θα εξαλείφαμε αν όχι όλα τα είδη καρκίνου, τουλάχιστον αυτά που προσβάλλουν παιδιά. Εμείς σήμερα θα φωτίσουμε την εξέλιξη και τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Μαζί μου έχω τον δόκτωρα Κωνσταντίνο Δέλτα, καθηγητή ιατρικής και μοριακής γενετικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ να φωτίσουμε λίγο την εξέλιξη, θα μπορούσαμε να πούμε, που αυτή μας δίνει ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά έρχομαι στην εκπομπή σας. Εύχομαι να πηγαίνετε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα των γονιών είναι το εξής. Γιατρέ, τι έχει προκαλέσει τον καρκίνο του παιδιού μου? Μπορούσα να τον αποτρέψω? Μπορούμε να τον αποτρέψουμε? Είναι ένα ερώτημα το οποίο μας ταλανίζει την πρώτη στιγμή που θα ακούσουμε κάτι άσχημο, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Αμέσως πάμε να σκεφτούμε, κάναμε κάτι εμείς? Ναι, είναι αυτό το αίσθημα ανοχής που νιώθει ο κάθε γονιός πολλές φορές για το δεν έκανε κάτι ή έκανε κάτι λάθος. Θα έλεγα ότι τις περισσότερες φορές είναι άγνωστο τι προκαλεί ένα καρκίνο, εκτός ίσως σε εκείνες περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρα κληρονομικός ή γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι εξετέθης σε κάποιο καρκινογόνο παράγοντα και θα εξηγήσω μερικούς και θα πω τι εννοώ. Αλλά ειδικά σε ένα παιδί, τις περισσότερες φορές θα έλεγα ότι παραμένει άγνωστο. Αλλά από την άλλη είναι πάρα πολλοί παράγοντες που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις λάθος προϋποθέσεις ή μάλλον τις σωστές προϋποθέσεις καλύτερα για να εξελιχθεί ένας καρκίνος, να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί ένας καρκίνος. Κάτι που εύκολα θα σκεφτεί ή το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί πολλοίς κόσμος είναι η κληρονομικότητα. Στον καρκίνο γενικά υπάρχει κληρονομικότητα. Δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές να πηγαίνει ένας καρκίνος από τον γονιό, στο παιδί, στο εγγόνι κλπ. Κλασικό παράδειγμα είναι ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες. Όμως γενικά η κληρονομική καρκίνη δεν είναι η πλειοψηφία. Έτσι, 5-10% ίσως είναι η κληρονομικότητα που βλέπουμε ξεκάθαρα σε μια οικογένεια για κάποιο καρκίνο. Και τέτοιοι καρκίνοι είναι καρκίνος του μαστού, καρκίνος των οθικών, καρκίνος του παχύως εντέρου. Υπάρχουν διάφορα. Λίγο πιο συγκεκριμένοι, συγκεκριμένα είδη. Ειδικά για τον καρκίνο του μαστού που είχαμε μια εκπομπή, έλεγε πως η κληρονομικότητα όντως είναι από τα είδη που μετράει πολύ. Πρέπει δηλαδή να το ψάξεις αν είσαι πρώτου βαθμού συγγένειας. Ναι, ακριβώς. Όμως να τονίσω ότι γενικά, οι καρκίνοι που οφείλονται ξεκάθαρα σε μια κληρονόμηση ενός γονιδίου, έτσι, είναι το μικρό ποσοστό. Έτσι. Οι περισσότεροι καρκίνοι δεν είναι κληρονομικοί, αλλά για να διευκρινίσω σε αυτούς που ενδεχομένως να διερωτηθούν, φταίει το DNA μας σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, η ζημιά που γίνεται, το λάθος που γίνεται, αφορά, επηρεάζει τον DNA μας, αλλά με ένα πιο πολύπλοκο τρόπο, που δεν εμφανίζεται να κληρονομείται από γενιά σε γενιά, έτσι όπως συμβαίνει σε αυτό το μικρό ποσοστό που αναφέρομαι ότι είναι κληρονομικό. Ναι. Και σίγουρα εκεί όταν βλέπεις περισσότερο από ένα ή δύο άτομα σε μια οικογένεια στενούς συγγενείς, πρώτου βαθμού συγγενείς, στον ασθενή να εμφανίζουν επίσης καρκίνο, τότε πρέπει να διερευνηθεί. Βεβαίως σήμερα ευτυχώς η τεχνολογία είναι τέτοια που ακόμα και όταν υπάρχει μια μικρή υποψία για κληρονομικότητα, μπορεί να διερευνηθεί πιο εύκολα για να ανακαλύψουμε αν κάποιος έχει ή δεν έχει κληρονομήσει ή αν διατρέχει κίνδυνο και να λάβει τα μέτρα του έγκαιρα. Τώρα, ειδικά στα παιδιά η κληρονομικότητα παίζει ακόμα μικρότερο ρόλο. Δηλαδή, αιματολογικοί καρκίνοι που επηρεάζουν πάρα πολλά παιδιά, συνήθως λευχαιμίες, δεν είναι κληρονομικής φύσεως. Βεβαίως είναι ζημιά και πάλι στο DNA. Κάτι πάει λάθος στο DNA. Πώς και γιατί, πολλές φορές είναι εντελώς τυχαίο. Ξέρετε, όσο τέλειο και αν θεωρούμε τον άνθρωπο, όταν πάμε στο κυττάρικο, μοριακό επίπεδο και δούμε πώς λειτουργεί το κύτταρο, θα δούμε ότι δεν λειτουργεί με τέλειο τρόπο. Γίνονται λάθη. Και αυτά τα λάθη πολλές φορές οδηγούν και σε καρκίνους. Αυτό συμβαίνει και σε ενήλικες βέβαια. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι που αναπτύσσουν κάποιον καρκίνο είναι λόγω του ότι κάπου σε κάποιο κύτταρο, σε κάποιο όργανο έγινε ένα λάθος στο DNA και πάει από το ένα κύτταρο στο άλλο και εξελίσσεται ένας όγκος. Διότι τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα. Μπορεί να μην πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα. Το σημαντικό είναι ότι πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα. Ξεχνούν να σταματήσουν.
και έτσι δημιουργούν αυτούς τους όγκους. Τώρα, όπως είπα και πριν, στα παιδιά αυτό είναι λιγότερο συχνό να είναι κληρονομικό, αλλά επηρεάζεται το DNA. Τώρα, ποιοι παράγοντες ενδεχομένως μπορεί να ευθύνονται πέρα από τα τυχαία λάθη που μπορεί να συμβούν και να αναπτυχθεί ένας καρκίνος, μια λευχαιμία, ένα λεύχωμα? Είναι η έκθεση σε τοξικούς καρκινογόνους παράγοντες. Ναι. Ξέρετε, δεν ευαισθητοποιηθήκαμε αρκετά όλοι μας για διάφορους λόγους, ίσως διότι δεν είμαστε και ιδιαίτερα αγροτική χώρα. Ήμασταν κάποτε. Αλλά η έκθεση σε φυτοφάρμακα, εντομοχτώνα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ότι τα καταναλώνουμε. Ζυζανιοχτώνα, mm-hmm. τα οποία αναπνέουμε, ερχόμαστε σε επαφή ίσως από κάποιους ψεκασμούς κλπ. Η έκθεση σε κάποια ακτινοβολία, σε περιοχές που ίσως υπάρχει αυξημένη ενεργότητα ακτινοβολίας. Αυτοί οι τοξικοί παράγοντες χημικής φύσεως, από τη διατροφή, από μούχλες. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν το DNA μας, ένα κύτταρο στο DNA μας, και να δημιουργήσουν σιγά σιγά τις προϋποθέσεις με την επαναλαμβανόμενη έκθεση. Δεν θα γίνει από την πρώτη φορά ίσως, όχι, ή από τη δεύτερη. Αλλά όταν για χρόνια εκτίθεται ένα άτομο σε τέτοιους παράγοντες και από παιδικής ηλικίας, τότε δημιουργούν την προϋποθέσεις ακριβώς για να γίνουν οι ζημιές στο DNA και να προαχθούν από το ένα κύτταρο στο άλλο, διπλασιαζόμενα τα κύτταρα, και να προάγουν τη δημιουργία αυτών των όγκων. Και τις περισσότερες φορές, παραλαμβάνω στα παιδιά, μπορεί να είναι διάφορες μορφές λευχαιμίας, λευφοκυταρική, μυελογενής λευχαιμίας, λευφώματα κλπ. Το ευτύχημα ίσως σε αυτό εμπάσχετος είναι ότι δεν θα μεταφερθούν στην επόμενη γενιά. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές αυτή η καρκίνη είναι τοπική, έτσι, είναι όγκη, επηρεάζουν το αίμα, τα κύτταρα του αίματος κλπ. Αλλά δεν επηρεάζουν το σπέρμα, τα οάρια, mm-hmm. και δεν θα μεταφερθούν στην επόμενη γενιά. Μπορεί να συμβεί και αυτό, βέβαια, αλλά δεν θα γίνει εύκολα αντιληπτό. Είναι μια ακραία περίπτωση. Ναι. Είχα σκοπό να κάνουμε μια βόλτα μέχρι τις Βρυξέλλες λίγο πιο μετά, αλλά επειδή ξέρω πως ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Λουκάς Φουρλάς, έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα και το στριμώξαμε κι εμείς λίγο, αν γίνεται να τον βγάλουμε τώρα για να τον αποδεσμεύσουμε. Γεια σας. Τι κάνετε? Τον έχουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καθυστερήσαμε και λίγο, οπότε δικαιωματικά εισβάλλετε σε εισαγωγικά στην εκπομπή για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό υπόμνημα, το οποίο είχατε παραδώσει στον Πρόεδρο μέσα στα πλαίσια του Χρυσού Σεπτέμβρη, που έχει καθιερωθεί ως ο μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Και πραγματικά το διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένα μεγάλο μπράβο, γιατί δεν γνωρίζαμε ότι όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, δεν υπάρχουν στο παιδό. Ογκολογικό. Μας λέτε έτσι μια περίληψη τι ακριβώς περιλάμβανε αυτό το υπόμνημα? Βεβαίως, να πω καταρχάς ότι άκουγα τον γιατρό τώρα που μιλούσε, και έχει απόλυτο δίκαιο ότι με την πρόληψη, με κάποια απλά πράγματα, μπορούμε να περιορίσουμε πάρα πολύ την εξάπλωση του καρκίνου. Να πω ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετράμε χιλιάδες θανάτους που οφείλονται στον χώρο εργασίας. Άρα με απλές κινήσεις μπορούμε να μειώσουμε πάρα πολύ αυτόν τον αριθμό. Καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη έντονη προσπάθεια, το λεγόμενο από τη φάρμα στο πιρούνι μας, δηλαδή να έχουμε στο πιάτο μας όσο το δυνατό πιο βιολογικά και καλύτερα προϊόντα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία μας, και πολλά πολλά άλλα μικρά πράγματα, όπως η άθληση για παράδειγμα, που είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει κατά πολύ στη μη εξάπλωση του καρκίνου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το υπόμνημα αυτό, να πω ότι είναι απλά πράγματα τα οποία αν δεν τα βιώσεις, δεν μπορείς να τα ξέρεις. Το κράτος έχει την καλή θέληση να στείλει ασθενείς στο εξωτερικό, να στείλει οικογένειες με τα μωρά τους για μια θεραπεία στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Βρετανία, για ένα μωρό που φεύγει από το παιδονκολογικό και χρειάζεται επιγόντως, για παράδειγμα, μια εγχείρηση. Και καλά κάνει το κράτος και πληρώνει τα ιατρικά έξοδα. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα για τις οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες δεν έχουν πάντα τα λεφτά για να συντηρηθούν οι ίδιες όλο αυτό το διάστημα που βρίσκονται στο εξωτερικό μαζί με τα παιδιά τους. Άρα θα πρέπει να γίνει κάτι από αυτό. Και προσπαθούμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στα πλαίσια της Beating Cancer Committee, της νέας επιτροπής που δημιουργήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία είμαι πλήρες μέρος, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, να βοηθήσουμε και τις κυβερνήσεις και τις οικογένειες και τις χώρες
να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, μια οικογένεια που φεύγει να πάει με το μωρό της στη Γαλλία, τα έξοδα τα ιατρικά είναι πληρωμένα. Αυτή η οικογένεια πού θα μείνει, πώς θα μείνει, πώς θα συντηρηθεί για πολλούς μήνες στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή η οικογένεια μπορεί να μην έχει εισόδηματα. Μπορεί να είναι άνεργοι και οι δύο γονείς. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου γονείς δεν είχαν ξαναμπεί στο αεροπλάνο να πάνε στο εξωτερικό για να ξέρουν ποια είναι η διαδικασία του να κόψουν ένα εισιτήριο να πάνε με τα παιδιά τους. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια εκεί, και αυτό αναφέρουμε στο επόμενο στο οποίο δώσαμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι μπορεί μια οικογένεια και τα λεφτά να τα έχει να μην μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα. Όταν δεν υπάρχει μεταφραστής που να βοηθήσει αυτή την οικογένεια να πάει στο νοσοκομείο, να συνεννοηθεί με τους γιατρούς και τους νοσοκόμους, είναι ένα ακόμα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο μπορεί να μην φαίνεται σε αυτούς που δεν το ζουν τρομερό, αλλά σε αυτούς που το ζουν, όταν πας σε ένα νοσοκομείο και δεν μιλάς γαλλικά για παράδειγμα και δεν έχεις έναν άνθρωπο να σε κατευθύνει, να σε βοηθήσει, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για αυτές τις οικογένειες. Καταρχήν δεν αντιλαμβάνεσαι και δεν συνειδητοποιείς τι σου λέει και ο γιατρός. Δεν μπορείς να αντιληφθείς τι σου λέει και ο γιατρός αν δεν γνωρίζεις καλά τη γλώσσα. Πόσο αγχωτικό μπορεί να είναι αυτό για ένα γονιό? Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και ζητώ να μπείτε λίγο στα παπούτσια ενός γονιού που έχει την ψυχολογική πίεση, που έχει το μωρό του στο νοσοκομείο και θα χειριστεί σε μερικές ώρες και να μην καταλαβαίνει τι του λένε γύρω του ούτε οι γιατροί ούτε οι νοσοκόμοι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση σε κάθε προξενείο, σε κάθε πρεσβεία της Κύπρου στο εξωτερικό να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να συνοδεύει τους γονείς, να μπορεί να αναλαμβάνει αυτό το βάρος, να πάρει κάποια γονέα στο νοσοκομείο, να είναι ο μεσάζων, να μιλήσει μαζί με τους γιατρούς, να μεταφέρει κάποια μηνύματα στους γονείς. Είναι απλά πράγματα, επαναλαμβάνω, τα οποία μπορούν να λυθούν και δεν χρειάζονται πάρα, πάρα πολλά λεφτά για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως ακόμα ένα το οποίο αναφέρομαι στο επώνυμα, δεν θέλω να καταχρεώσω τον χρόνο σας, είναι η γραφειοκρατία η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια οικογένεια, ένας ασθενής με καρκίνο, την στιγμή που θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις. Για παράδειγμα, πρέπει να φύγει, θα πάει στο εξωτερικό αύριο και δεν έχεις ταυτότητα, δεν έχεις διαβατήριο. Θα πρέπει να περάσεις μέσα από τη διαδικασία που θα περάσει οποιοδήποτε πολίτης για να βγάλει ένα διαβατήριο ή μια ταυτότητα. Ή ένα πιστοποιητικό γεννήσεων για το παιδί, για παράδειγμα. Όλα αυτά δεν έχεις τον χρόνο να τα κάνεις. Και δεν μπορείς να μετακινηθείς εύκολα από το παιδοκολογικό να πας στο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη για να βγάλεις μια φωτογραφία με το μωρό, για να βγάλεις μια ταυτότητα. Είναι θέματα τα οποία προκύπτουν στην πορεία. Και προσπαθούμε να βρούμε κάποιον τρόπο να πείσουμε τις αρχές, το κράτος, τους αρμοδίους, ότι αυτές οι οικογένειες και αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να ξερούνται από αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία, να βρεθεί ένα άλλο τρόπο, πιο πρακτικό, πιο εύκολο, που να μην δημιουργεί προβλήματα στην πορεία. Θέλω να πω κάτι το οποίο το κρατώ μέσα μου και το μοιράζομαι μαζί σας. Ζητούσαν από πατέρα στο παιδονκολογικό να βγάλει επειγόντως ένα πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού του. Αυτός ο πατέρας δεν είχε ούτε αυτοκίνητο, ούτε και τα χρήματα να πάρει ταξί, να πάει στην Πάφο να βγάλει το πιστοποιητικό. Λύσαμε αυτό το πρόβλημα εμείς οι γονείς μεταξύ μας και στείλαμε αυτόν τον άνθρωπο μετά από μερικές μέρες να πάρει το πιστοποιητικό. Στο μεσοδιάστημα το μωρό έφυγε. Είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ζήσεις δεν μπορείς να τα κατανοήσεις. Ζητούσαν, και το λέω και ακούει και ο γιατρός και ακούει και ο κόσμος, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, και είναι πράγματα τα οποία αναφέραμε και προσωπικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε όλους όσους μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την πίεση, ούτως ώστε να γίνει κάτι. Ζητούσαν από πατέρα να πάρει το μωρό του, ενώ ήταν στο παιδονκολογικό με καρκίνο τύπου 4, στο τελικό στάδιο, να τον πάρουν στο γιατρό συμβούλιο. Και εξηγούσαμε όλοι ότι δεν μπορεί αυτό το μωρό να μετακινηθεί από το παιδονκολογικό αυτή τη δεδομένη στιγμή να πάει στο γιατρό συμβούλιο. Γιατί δεν δέχεστε τη γνωμάτευση του γιατρού στο παιδονκολογικό, που λέει ότι αυτό το μωρό είναι εδώ, έχει αυτόν τον τύπο καρκίνου, είναι πολύ σοβαρά και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Επέμενε το γιατρό συμβούλιο. Και αυτό το παιδάκι πήγε στο γιατρό συμβούλιο, έπαθε σπασμούς μπροστά από την επιτροπή και είχαν πανικοποιηθεί οι γιατροί και αμέσως είπαν: πάρτε το παιδάκι γρήγορα και πάτε πίσω στο παιδοκολογικό. Γιατί πρέπει να βιώνουν αυτά τα πράγματα οι γονείς, γιατί πρέπει να βιώνουν αυτές τις καταστάσεις που μπορεί πολύ πολύ εύκολα και με απλούς τρόπους να δοθούν άμεσες λύσεις. Είμαστε κοντά στις λύσεις. Έχετε κάποια ημερομηνία που θα συναντηθείτε για να βρεθούν λύσεις για αυτά τα πάγια, πιστεύω, προβλήματα? Ακριβώς. Είναι θέματα τα οποία... Να πω ακόμα κάτι, μια και έχω την ευκαιρία. Είναι δυνατόν το παιδονκολογικό στην Κύπρο να μην έχει μόνιμα ένα ψυχολόγο που να βοηθά τους γονείς και τα παιδιά να ανταποκρίνονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε βρεθεί σε εκείνο το περιβάλλον? Είναι δυνατόν να πιέζουμε οι γονείς εδώ και πάρα πολύ καιρό να μπει ένας ψυχολόγος? Και μάλιστα να αποκαλύψω και κάτι.
προθυμοποιηθήκαμε εμείς οι γονείς να πληρώνουμε τα έξοδα αυτού του ψυχολόγου. Δεν έχει κινηθεί ακόμα τίποτα. Υπάρχει πίεση, υπάρχει πρόθεση, κάπου σκαλώνουν τα πράγματα και θα πρέπει επί τούτου να ληφθούν αποφάσεις και θα νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις στο πιο ψηλό πλέον επίπεδο για να μπορούν να κυλήσουν τα πράγματα και οι διαδικασίες. Εμείς είμαστε εδώ, θα πιέζουμε, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε. Χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε ακόμα μπροστά μας. Έχουμε όμως την καλή πρόθεση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσουν αυτά τα θέματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζονται ούτε πολλά κοντίκια, ούτε πολλά λεφτά. Χρειάζεται απλώς καλή θέληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και θα μεταφέρω και κάποια μηνύματα και στους δημοσιογράφους να πιέσουμε και εμείς από τη δικιά μας θέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπε. Εγώ πάντως χαίρομαι γιατί υπάρχουν αυτές οι ευαισθησίες. Αλλά αν επρόκειτο να προσθέσω κάτι σε αυτό, θα ήταν το ότι και εγώ από το δικό μου μετερίζει, των συνεργατών μου και εμένα, εκείνο που πολλές φορές μας απογοητεύει δεν είναι η απανθρωπιά των ανθρώπων, αλλά η απανθρωπιά του συστήματος. Του συστήματος. Κάποιες φορές, πολλές φορές δυστυχώς, νιώθεις ότι χτυπάς πάνω σε έναν τοίχο. Να αλλά, πάω εντάξει, και στη δικιά σας, Βίλα, να μου πείτε τι είναι η Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου και τι εξελίξεις έχουμε σε αυτό το πολύ αμέσως σημαντικό κομμάτι. Γιατί τώρα το να συζητάμε προβλήματα δεν βρίσκουμε λύση. Εμείς θέλουμε την αμέσως, εξέλιξη. Να ξεκαθαρίσω μόνο λίγο αυτό που λέγα πριν, αναφορικά με την έκθεση σε πιθανούς καρκινογόνους ή άλλους παράγοντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η έκθεση της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή και του πατέρα σε τέτοιους τοξικούς παράγοντες. Δηλαδή έχουν γίνει πολλές έρευνες που δείχνουν ότι η έκθεση της μητέρας, παραδείγματος χάρη σε φυτοφάρμακα ή σε ζανιοκτώνα ή τέτοιες χημικές ουσίες κλπ. Που δημιουργούν στο παιδί που θα γεννηθεί από νεαρής ηλικίας τέτοια προβλήματα, λευχαιμίες κλπ. Του ενός είδους ή του άλλου. Επομένως, είναι σημαντικό να προλαμβάνουμε τέτοια αποφεύγοντας την έκθεσή μας. Η πρόληψη στην οποία αναφερθεί ο κύριος Φουρλάς δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα. Η πρόληψη θα πρέπει να έχει βάθος χρόνου, γιατί είναι η μακροχρόνια έκθεση, οι πολλοί μήνες, τα πολλά χρόνια πολλές φορές που δημιουργούν το πρόβλημα. Και δεν είναι έτοιμος εύκολα να το αντιληφθείς περισσότερες φορές ότι εκτίθεσαι εδώ και 10 χρόνια στο επαγγελματικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη. Σίγουρα. Τώρα, για να πάμε. Πάμε και στη Βιοτράπεζα, που είναι αυτό πολύ το οποίο για την ερώτηση θα μας δώσει έτσι. Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο, τιτάνιο έργο, θα έλεγα, που αναπτύσσουμε στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την δημιουργία, για τον εμπλουτισμό καλύτερα, διότι η Βιοτράπεζα αυτή δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια από προηγούμενη χρηματοδότησή μας. Ήταν η πρώτη στην Κύπρο. Και ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί έτσι να αναπτυχθεί μια υποδομή, μια ερευνητική υποδομή για να υποστηρίζει ιατρικές έρευνες. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε, είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Βιοτράπεζας αυτής καθεαυτής, ως τμήμα του Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργοδοτεί γύρω στα 35 άτομα. Και ο σκοπός είναι να υποστηρίξουμε την αρχειοθέτηση δημογραφικών, προσωπικών, κλινικών στοιχείων εθελοντών, οι οποίοι έρχονται εθελοντικά για να εγγραφούν στη Βιοτράπεζα και είσαστε ευπρόσδεκτοι και εσείς και οι συνεργάτες σας να κοπιάσετε στη Βιοτράπεζα, να γίνετε εθελοντές. Εκείνο που χρειάζεται είναι να ενημερωθείτε, να υπογράψετε ένα έντυπο συγκατάθεσης και να μας εκμυστηρευτείτε μερικά πράγματα που αφορούν το άτομο σας και την υγεία σας και επίσης να πάρουμε λίγο αίμα ή και ούρα, τα οποία θα αρχειοθετηθούν κωδικοποιημένα με κάθε μέτρο για την προστασία της ιδιωτικότητας και των στοιχείων σας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Και πώς σας βοηθάει αυτό για το καρκίνο, βγάζετε στατιστικά, φαντάζομαι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα για τον καρκίνο σε εξέλιξη, που αφορά περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα, αλλά ελπίζουμε ότι θα ενδιαφερθούν και άλλοι ερευνητές να χρησιμοποιήσουν την υποδομή αυτή της Βιοτράπεζας για να αναπτυχθούν και άλλα ερευνητικά προγράμματα, μελέτες που να αφορούν και στον καρκίνο αλλά και σε πολλά άλλα νοσήματα. Ξέρετε, είμαστε ευαισθητοποιημένοι με τον καρκίνο και με καλέσατε σήμερα να μιλήσουμε για τον καρκίνο. Βεβαίως, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Αφορά το κάθε σπίτι. Ναι, σωστό. Δυστυχώς.
Αλλά υπάρχουν και άλλα νοσήματα. Η πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο είναι τα καρδιαγγειακά. Έτσι, λοιπόν, μια βιοτράπεζα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνουν ακριβώς σωστές μελέτες επιδημιολογικές, ιατρικές, μοριακές, γενετικές, στατιστικές. Για να προχωρήσουμε παρακάτω στην εξέλιξη. Για να δοθούν να παράγουμε νέα γνώση, να κάνουμε πειράματα που θα μας δώσουν νέα γνώση, να βρούμε καλύτερους τρόπους διάγνωσης, θεραπείας, πρόληψης, νέα φάρμακα κλπ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα προάγει, τα βοηθά ένα τέτοιο εργαλείο, μια τέτοια υποδομή που είναι η βιοτράπεζα. Και η βιοτράπεζα αυτή γίνεται καλύτερη κάθε μέρα και δίνει περισσότερο τόκο, γιατί είναι μια τράπεζα. Δηλαδή δεν είναι τράπεζα για χρήματα. Με τους παραπάνω εθελοντές που έχει για να έχει παραπάνω ακριβώς αυτό. Στοιχεία. Περισσότερο τόκο θα πάρουμε σε ό,τι αφορά καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, θεραπείες κλπ. Όσο περισσότερους εθελοντές έχουμε. Πολύ λίγος ο χρόνος για να σας έχω εδώ. Τελευταία ερώτηση, αν το πιστεύετε, πότε ξεκινήσαμε και πότε τελειώνουμε. Λευχαιμία και COVID-19, τα παιδιά με καρκίνο περνούν πιο ήπια τον κορονοϊό? Είχα διαβάσει Δεν θα έλεγα ότι είναι κανόνας ότι περνούν πιο ήπια, αλλά πολλά παιδιά με αιματολογικές νεοπλασίες μπορεί να περάσουν όντως ήπια την μόλυνση, χωρίς να σημαίνει ότι βοηθά ο καρκίνος. Απλά δεν επηρεάζει ιδιαίτερα. Πολλά παιδιά θα το περάσουν ήπια ή και ασυμπτωματικά. Αλλά κάποια παιδιά, ναι, θα έχουν και σοβαρή κλινική εικόνα από μια έρευνα που έγινε. Το 3-4% των παιδιών πέθαναν. Δηλαδή, το γεγονός ότι το παιδί έχει καρκίνο δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα περάσει την COVID πολύ πάρα άσχημα. Πολύ δύσκολα. Αυτό είναι. Επίσης, εκείνο που φάνηκε είναι ότι, και δικαιολογημένα, είναι ότι πολλά τέτοια παιδιά και γενικά ασθενείς με καρκίνους, λόγω του ότι ίσως είναι αδύνατος ο οργανισμός τους, το ανοσολογικό του σύστημα καταπιεσμένο, δεν αναπτύσσουν την ανοσιακή επάρκεια που θα ανέμενε κανείς από τον εμβολιασμό, γι' αυτό και πιο εύκολα ασθενούν, ναι, ακόμα και εμβολιασμένα, ναι, άτομα, ναι, λόγω ακριβώς αυτής της ανοσοκαταστολής. Όλα αυτά είναι γνωστά πλέον, έχουν διερευνηθεί και τα βλέπουν οι ειδικοί. Όμως παραμένουν ακόμα πολλά ανοιχτά ερωτηματικά και να αναφέρω ότι και εμείς στο πλαίσιο της βιοτράπεζας έχουμε ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν πέραν των 2.000 ατόμων, ειδικά για την COVID-19, εκ των οποίων περίπου 1.200 ήταν άτομα που ασθένησαν με την COVID και τους ευχαριστούμε που ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο μας επιτρέπει να βγάλουμε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα και τώρα και στο μέλλον. Εγώ σας υπόσχομαι ότι μετά από αυτή την εκπομπή να με περιμένετε στη βιοτράπεζα, γιατί μόνο με μισή ώρα που θα ξοδέψω από τον ελεύθερο μου χρόνο, είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσουμε, θα βάλουμε το δικό μας λιθαράκι. Ξέρετε, στο να βρεθούν τόσες λύσεις σε τόσες ασθένειες που μπορεί να λέμε, μα εμένα περιμένουν. Περιμένουν εμένα, εσάς και τον δίπλα μας, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους καθηγητές και όλους αυτούς τους ερευνητές να κάνουν σωστά τη δουλειά για δικό μας όφελος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω το εξής. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε. Το μότο μας είναι επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο. Το τηλέφωνο μας είναι 2289-2815, 89-2815 και στην ιστοσελίδα μας είναι πάρα πολύ εύκολο να εγγραφεί κάποιος για να κλείσει ένα ραντεβού στο biobank.cy. biobank.cy. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς θα δώσουμε σκητάλη για ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε σε λίγο.